τους αλήσανα δείξας, καταπέμψας αυτής το πνεύμα το Άγιον και δι' αυτόν την οικουμένης αγινεύσας φιλανθρώπε δόξαση. Χριστέ το φως το αληθινόν, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενοι στον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς το φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψώμεθα φως το απρόσιτον, και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασίαν των εντολών σου. Πρεσβείς Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Συνεχίζουμε, αγαπητοί αδελφοί, με τη χάρη του Θεού, τα θέματα για την αγωγή των παιδιών και των γονέων. Σήμερα και ίσως και σε επόμενες συνάξεις θα ασχοληθούμε με το θέμα της προσευχής της μητέρας. Οπωσδήποτε πρέπει να πούμε γενικά στην αρχή ότι υπάρχουν δύο ειδών προσευχές. Είναι η κοινή προσευχή που κάνουμε πολλοί μαζί στην εκκλησία ή οπουδήποτε αλλού και η προσωπική προσευχή. Δηλαδή η προσευχή που κάνει ο καθένας μόνος του στο δωμάτιό του. Ή οπουδήποτε αλλού, σε μια εκκλησία ή ακόμα και μέσα στη φύση. Όλοι γνωρίζουμε ότι πρέπει να προσευχόμαστε ασταμάτητα, αδιάλειπτα, όπως λέει η Αγία Γραφή. Είναι πάρα πολύ ωφέλιμο όμως να έχουμε και μια ιδιαίτερη ώρα που θα κάνουμε τον κανόνα μας, δηλαδή μια ιδιαίτερη προσευχή που έχει ορίσει ο είναι η προσωπική μας προσευχή του πνευματικού μας πατέρα. Είναι αυτό που ονομάζουμε κανόνας. Ο κανόνας του πιστού περιλαμβάνει συνήθως έναν ορισμένο αριθμό μετανιών, γονικλησιών. Αυτές, ανάλογα με το δι, είναι οι μετάνοιες που πέφτουμε κάτω στα γόνατα, αλλά σηκωνόμαστε και κάνουμε το σταυρό μας και λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ με.
ridicăm făcându-ne cruce și spunând, Doamne Iisuse Hristos, miliește-mă, fie doar îngenunchem. Ite μπορεί να είναι μικρές, δηλαδή που απλώς σκύβουμε, κάνοντας το σταυρό μας όσο γίνεται πιο χαμηλά, χωρίς να λυγίζουμε τα γόνατα και πάλι λέμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με». Chiar și aceste metanii mici le facem aplecându-ne până la pământ, însă fără să îndoim genunchii și spunem la fel, Doamne Iisuse Hristoase, miliește-ne. Και αυτές γίνονται σύμφωνα με τις οδηγίες του πνευματικού μας και ο αριθμός τους πάλι εξαρτάται από το πόσο αντέχει κανείς, πόσες μπορεί να κάνει σύμφωνα πάλι με τις σωματικές του δυνάμεις. Αυτές οι μετάνοι, αυτούς φάτσερα λόρ, να μόνο τους είναι μαϊκράφη και τι νούμερου λόρ, και δεν μου είστε φάτσερα, πρέπει αυτές οι μετάνοιες μετά ακολουθούνται, δηλαδή μετά τις μετάνοιες συνήθως κάνουμε και την προσευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, είτε με το κομποσκήνι είτε χωρίς. Μπορεί να μας πει ο πνευματικός μας να κάνουμε, για παράδειγμα, 300 ευχές, 300 κόμπους με το κομποσκήνι, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελεησόν με. Ή μπορεί να μας πει να βάλουμε το ξυπνητήρι μας, το ρολόι μας και να κάνουμε προσευχή για περίπου 10 λεπτά ή 15, χωρίς να μετράμε πόσες ευχές λέμε. Αυτή η αδιάλειπτη επίκληση του Θείου Ονόματος, του Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ανάβει μέσα στην ψυχή της μητέρας και του κάθε πιστού την αγάπη προς τον Θεό. Όσο περισσότερο και θερμότερα επικαλούμαστε τον Κύριο ημών Ιησού Χριστό, τόσο περισσότερο τον αγαπάμε. Ο κανόνας επίσης του πιστού και της μητέρας, μια που μιλάμε για τη μητέρα, θα μπορεί να περιλαμβάνει επίσης περισυλλογή, αυτοεξέταση και πνευματική μελέτη. Κανόνου, ούνει μάμε, ακόμη πολύ στρίπτυτε μάμε, αρτεβίστα στον σύνα, μεδιτάτια και αυτοκουνάστερε, πρεπούν σύ ουν στούτιο δουχοφνικές. Η ποσότητα και το είδος των προσωπικών ασκήσεων θα πρέπει να καθορίζεται από τον πνευματικό οδηγό. Δηλαδή ο πνευματικός οδηγός καθορίζει το τι θα διαβάζει η μητέρα, ποιο πνευματικό βιβλίο και πόση ποσότητα καθημερινά από την Αγία Γραφή και από τους Αγίους Πατέρες.
Είναι πάρα πολύ συνηθές να ορίζει ο πνευματικός, για παράδειγμα, μελέτη από την Αγία Γραφή, ένα κεφάλαιο ή έστω ένα τμήμα κεφαλαίου καθημερινά. Επίσης, κάποιες σελίδες από ένα πατερικό βιβλίο, δηλαδή βιβλίο που έχει γράψει ένας Άγιος Πατέρας Εκκλησίας. Για παράδειγμα, δύο σελίδες κάθε μέρα από τον Ευεργετινό ή από τον Άγιο Νικόδημο τον Αγιορείτη. Άγιος Νικόδημος ο Αγιορείτης. Επίσης μπορεί να είναι ανάγνωσμα από τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο ή από οποιοδήποτε άλλο, πάντα με διάκριση από τον πνευματικό της οδηγό. Εμείς δώσαμε ένα παράδειγμα και ο πνευματικός οδηγός κανονίζει ανάλογα με τις δυνατότητες που έχει κάθε μητέρα. Μπορεί μια μητέρα να μην προλαβαίνει να κάνει όλα αυτά ή να κάνει πολύ πολύ λίγο από όλα αυτά. Ο γέροντας και σήμερα επίσημα Άγιος, ο πατήρ Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, έλεγε ότι μισή ώρα προσευχή των ανθρώπων που ζουν στον κόσμο είναι σαν μία προσευχή πολύ ωρή, 4 ή 6 ώρων των μοναχών που είναι στο Άγιον Όρος. Sfântul Efrem Catunachiotul spunea că un mirian care se roagă timp de jumătate de oră în lume, această rugăciune pe care o face este la fel de puternică ca o rugăciune făcută de un călugăr timp de 4 ore sau chiar de mai multe ore. Μαζί με την νοερά προσευχή, την προσευχή του Ιησού, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, τις μετάνοιες και όλα αυτά που είπαμε, είναι πολύ ωφέλιμο να λέγονται και κάποιες προσευχές από τα βιβλία της Εκκλησίας μας. S-ar citi și câteva rugăciuni din cărțile de rugăciune ale bisericii. Για παράδειγμα, το πρωί ή και τη νύχτα, αν υπάρχει δυνατότητα, μπορούμε να διαβάζουμε κάτι από το μεσονυκτικό ή από τον όρθρο. De exemplu, dimineața sau în timpul nopții, ar fi foarte de folos dacă am citi ceva din vremie sau din mesonoptică. Υπήρχαν μητέρες στην Καπαδοκία, για παράδειγμα, που ξυπνούσαν τη νύχτα και διάβαζαν τον εξάψαλμο μαζί με τα παιδιά τους. Εξιστάω μάμε στην Καπαδοκία,
care se trezeau la miezul nopții și citeau împreună cu copiii lor cei șase psalmi. Σήμερα δυστυχώς κάποιες μητέρες δεν ξέρουν τι είναι ο εξάψαλμος. Είναι οι έξι ψαλμοί στην αρχή του όρθρου. Din păcate, în zilele de astăzi, foarte multe mame nu știu cum se înseamnă cei șase psalmi, care de altfel sunt psalmii de la începutul lucrării. Επίσης, αν υπάρχει χρόνος, μπορούν στη διάρκεια της ημέρας να διαβάζουν κάποια ή κάποιες από τις ώρες, πρώτη ώρα, τρίτη, έκτη ή ενάτη ώρα. Dacă mama are timp, poate în timp de zile să citească și ceasurile, ceasul 1, ceasul 3, ceasul 6 sau ceasul 9. Επίσης, κάτι από τον εσπερινό και τέλος το απόδειπνο στο τέλος της ημέρας. Totodată, dacă se poate, există și vecernia și pavecernica pe care o poate citi o mama acasă. Το πότε θα κάνουν αυτές τις προσευχές εξαρτάται και από τις δυνατότητες που έχει η κάθε μητέρα. Για παράδειγμα, μπορεί το απόδειπνο να το κάνει και νωρίς το απόγευμα. Despre momentul în care se spun o mamă rugăciunile, asta depinde. Depinde de posibilitățile pe care are și de disponibilitatea pe care o are. De exemplu, pavecernica o poate citi chiar de cât de devreme se poate, după amiaza. Εξαρτάται από το πρόγραμμα της μητέρας και όλης της οικογένειας. Τότε depinde de programul mamei și de programul întregii familii. Και τώρα, ας πούμε λίγα λόγια επιπλέον για την νοερά προσευχή, για την καλλιέργεια της ευχής του Ιησού. Și acum să spunem câteva cuvinte despre rugăciunea minții și despre cultivarea ei. Γενικά πρέπει να πούμε ότι αυτός ο προσωπικός κανόνας είναι μια προσωπική άσκηση που κάνει ο πιστός ως μια θυσία στον Κύριο. Pentru început, putem să spunem că canonul de rugăciune pe care îl are fiecare credincios este de fapt o asceză pe care o face el și este o jertfă ce o oferă lui Dumnezeu. Αυτή η μικρή θυσία που κάνουμε καθημερινά και μπορεί να κάνει κάθε μητέρα, αυτή η λίγη προσευχή προσωπική, θα της δώσει πάρα πολύ θεία χάρη, θεία βοήθεια. Αυτή η μικρή ρουγκοτσίνα που κάνει ο μάμα ζήνικ, αυτή η μικρή ζέρφα που κάνει ο φάτε, οι παντά πάρτε μου χάρη διβίν. Είναι πολύ σημαντικό να υπάρχει διάθεση για αυτή τη θυσία. Este foarte important să existe o dispoziție, o deschidere pentru această rugăciune. Όποιος δεν έχει διάθεση, έλεγε ο Άγιος ο Πορφύριος, να κάνει θυσίες για την αγάπη του Χριστού. Τότε οι ρητώσεις, οι οποίοι δεν έχουν δυσποζήσει ο ίδιος αποκλείει τον εαυτό του από τη χάρη. Και τώρα θα πούμε μερικές πρακτικές συμβουλές για την ευχή από τον Άγιο Εφραίμ τον Κατουνακιώτη. Εύχομαι, έλεγε ο Άγιος Γέροντας, η Παναγία μας πάντοτε να σας σκεπάζει. Να βιάζετε τον εαυτό σας, να ασκείτε δηλαδή βία στον εαυτό σας, να μην αφήνετε, εννοεί ο Άγιος, τον εαυτό σας χαλαρό και να μην τεμπελιάζετε. Apatia să vă conducă.
Αυτό θυμόμαστε ότι είναι και προτροπή του Κυρίου μας Ιησού Χριστού. Η Βασιλεία των Ουρανών βιάζεται και οι βιαστές αρπάζουν στην αυτήν, μας είπε ο Κύριος. Δηλαδή, όποιος θέλει να πάει στη Βασιλεία του Θεού, πρέπει να ασκεί βία στον εαυτό του και έτσι να αρπάξει την Βασιλεία, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Και στη συνέχεια ο Άγιος Πατήρ Εφραίμ δίνει μερικές πρακτικές συμβουλές για την ευχή. Να κάθεστε, λέγει, έστω τώρα στην αρχή, 1/4 της ώρας και κατόπιν να το αυξήσετε σε μισή ώρα και ούτω καθεξής. Εννοεί να κάθεστε 1/4 και να λέτε την ευχή το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν. Μας λέει ο Γέροντας ο Άγιος ότι χρειάζεται σταδιακά να προχωρήσουμε, ξεκινώντας με λίγη ώρα και σιγά σιγά να αυξάνουμε την ποσότητα της προσευχής. Να κάθεστε, έλεγε, σε ένα κάθισμα και να λέτε την ευχή. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Να την λέτε μία-μία λέξη κατανοητά, καταληπτά, δηλαδή να καταλαβαίνετε τι λέτε, την έννοια της κάθε λέξης. Να μην προχωρείτε στη δεύτερη λέξη αν δεν καταλάβετε την πρώτη. Εδώ θυμίζω τι σημαίνει η κάθε λέξη. Η λέξη Κύριε σημαίνει ότι εσύ είσαι ο Κύριος, ο Κυρίαρχος, αυτός που σου ανήκουν τα πάντα και κυβερνάς τα πάντα. Λέγοντας αυτή τη λέξη, παραδεχόμαστε ότι και εμείς δεν ανήκουμε στον εαυτό μας, αλλά στον Χριστό. Εκείνος είναι Κύριος και εμείς δούλοι Του. Η δεύτερη λέξη, Ιησού, σημαίνει Σωτήρας, εσύ που μας έσωσες. Εσύ δηλαδή που είσαι Θεός και έγινες και άνθρωπος για τη δική μας σωτηρία. Και μας έσωσες με το σταυρικό σου θάνατο, την ταφή και την Ανάστασή σου και το όλο έργο που έκανες για μας.
sfârșită, noi recunoaștem că El este Cel care a suferit moartea pe cruce, este Cel care a fost îngropat, este Cel care a înviat și astfel ne-a salvat pe toți. Η τρίτη λέξη «Χριστέ» σημαίνει «χρισμένε», εσύ που έχεις το χρίσμα της θεότητος ως άνθρωπος, άρα είσαι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος. Doamne Χριστόσε, al treilea cuvânt Χριστόσε înseamnă că El este Χριστός, El este Cel care are harul Dumnezeirii, El este Dumnezeul Absolut. Και η τέταρτη λέξη «ελέησόν με» σημαίνει «βοήθησέ με», «συγχώρησέ με», «σώσε με». Με τις τρεις πρώτες λέξεις «Κύριε Ιησού Χριστέ» δοξολογούμε και ευχαριστούμε τον Θεό για τη σωτηρία μας. Primele trei cuvinte, Doamne Iisuse Hristoase, de fapt îi aducem o slavă, îl slăvim pe Dumnezeu și îi mulțumim pentru că ne-a salvat. Και με το ελέησόν με, εξομολογούμαστε ότι είμαστε αμαρτωλοί και έχουμε ανάγκη του ελέους του και ζητάμε τη βοήθειά του. Și prin următoarele mântuiește mă, recunoaștem că suntem păcătoși, recunoaștem că avem nevoie de mila lui Dumnezeu ca să putem să fim salvați. Επομένως, αυτή η προσευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με, είναι μια τέλεια προσευχή. Prin urmare, această rugăciune a minții, Doamne Iisuse Hristoase, mântuiește-ne, este o rugăciune desăvârșită. Γιατί έχει και δοξολογία και ευχαριστία και εξομολόγηση και αίτηση, παράκληση. Διότι άρε σι δοξολογία, σι σλάβο, σι μουλτουμίρε, σι οργατσούνε εμφίνε, σι καον παρακλήση. Να τονίζεται, έλεγε ο Άγιος Εφραίμ, περισσότερο το τελευταίο, δηλαδή το ελέησόν με. Δηλαδή, εκεί να πέφτει το κύριο βάρος της ευχής, στο ελέησέ με, ελέησόν με. Αχαντάρ, ακόλο είστε πια μαϊμάρε γκρεουτάτε, στε μιλιέστε μα. Θα σας έρθει στην αρχή ύπνος, κεραθυμία και μετεωρισμός και αμέλεια. O să vă vină somnul, o să vă ia lenea, o să o aveți flatulență, o să vă apese o apatie, o neglijență. Μετεωρισμός σημαίνει να φεύγει ο νους και να πηγαίνει εδώ και εκεί. Αλλά εσείς, λέει ο Άγιος Γέροντας, γρήγορα να συνέρχεστε, δηλαδή να επαναφέρετε το νου σας στην προσευχή. Όταν λέτε την ευχή, να θεωρείτε τον εαυτό σας στην αρχή ότι είστε στην κόλαση και να φωνάζετε κλαίγοντας, ζητώντας το έλεος του Θεού. Μακριά από την απόγνωση, από την απελπισία και τα όμοια τούτων. Να μην αφήνουμε τον εαυτό μας να απελπιστεί. Σε
disperare, de deznădejde și de orice sentiment asemănător cu acestea și să nu vă lăsați sufletul să fie cuprins de ele. Όσο σας είναι δυνατόν, βιάσατε τον εαυτό σας στα δάκρυα, δηλαδή προσπαθείτε να κλαίτε κιόλας όταν προσεύχεστε. Δάκρυα έχετε την κουτίντα, εντερκάτε σε προφορτάτ, σε πλύντες, εντερκάτε σε δάκρυα δρόμου δάκρυμιος. Μη φοβηθείτε εάν ακούσετε κρότους, κτύπους κλπ. Καμιά φορά μπορεί ο διάβολος να κάνει κάτι για να μας φοβήσει. Nu fateme, dacă la un moment dat se auzi plicuri sau lovituri sau bătăi în ușă, câteodată diavolul încearcă să ne atragă atenția. Όταν λέμε την ευχή δεν πρέπει να προσέχουμε τίποτε παρά μόνο την έννοια των λέξεων της ευχής. Atunci când spunem rugăciunea, nu trebuie să ne gândim la absolut nimic, decât la înțelesul fiecărui cuvânt al rugăciunii pe care o spunem. Επίσης, δεν πρέπει να φτιάχνουμε εικόνες με τη φαντασία μας. Totodată, nu trebuie să ne creăm, datorită imaginației, icoane în minte. Ούτε ακόμα και την εικόνα του Κυρίου ή της Παναγίας. Nu trebuie să ne imaginăm nici măcar icoana Maicii Domnului sau a lui Hristos. Το να είμαστε μπροστά σε μία εικόνα και να τη βλέπουμε τα μάτια μας, αυτό βέβαια επιτρέπεται. Însă este permis să stăm în fața unei εικόνε και să ne uităm la ea και să ne rugăm. Αλλά να μην φτιάχνουμε με τη φαντασία μας εικόνες. Dar ne referim la faptul că nu trebuie să ne imaginăm o εικόνα. Αυτό το σύστημα, λέει ο Άγιος Γέροντας, αυτή την τάξη θα την κάνετε τρεις φορές την ημέρα, πρωί, μεσημέρι, βράδυ. Αυτή η μέθοδο της ρουγκατσίνης, τον Εφραίμ, κατά την αρχή του, θα πρέπει να κάνετε τρεις ώρες τη μέρα, τη μία, τη μία και τη. Δηλαδή, για 15 λεπτά ή παραπάνω, όσο μπορεί κάποιος, πρωί, μεσημέρι, βράδυ, να κάθεται και να λέει την ευχή. Concret, 15 minute în fiecare zi, fiecare credincios ar trebui să stea dimineața, la miază și seara și să se roage. Εάν δεν μπορείτε τρεις φορές, τουλάχιστον δύο φορές, πρωί και βράδυ ή έστω μόνο το βράδυ. Dacă nu puteți de trei ori pe zi, măcar de două ori pe zi. Iar dacă nu puteți de două ori pe zi, atunci măcar seara, să spuneți. Κατά την ώρα της προσευχής, να μην δέχεστε ούτε φαντασία, ούτε μορφή. În timpul rugăciunii, să nu acceptați niciun fel de forme ale imaginației să vă cuprindă mintea. Ούτε εικόνα της Παναγίας και του Χριστού ή κάποιου άλλου Αγίου. Nici să vă imaginați icoana Maicii Domnului sau a lui Hristos, după cum am spus, sau a oricărui alt sfânt. Ούτε και τις λέξεις της ευχής να βλέπετε νοερός. De asemenea, nu este permis nici să vă imaginați cu ochii minții cuvintele rugăciunii. Θα πρέπει ο νους να είναι καθαρός από κάθε φαντασία, από κάθε εικόνα. Mintea să fie curățită de orice fel de imaginație sau de orice fel de murdărie. Και μόνο να προσέχουμε στην έννοια, στη σημασία δηλαδή των λέξεων της ευχής. Și trebuie să ne concentrăm doar pe sensul cuvintelor pe care le rostim. Νομίζω εδώ φτάνει για σήμερα η εισαγωγή για να μπορέσουμε να κάνουμε και κάποια συζήτηση. Οπότε είμαστε στη διάθεσή σας για ερωτήσεις. Ευχαριστώ, Πάτερ. Ένα λεπτάκι τώρα θα τα βρω, να δω τι μου έχουν στείλει και θα τα διαβάσω στα ρουμανικά και μετά στα ελληνικά, αν επιτρέπετε. Βεβαίως, να είναι ευλογημένο. Ένα λεπτάκι μόνο, να τα βρω.
cum să mă rog când nu pot să fac pratica de rugăciune și nu sunt acasă sau este foarte obosit și sunt obosită. Posna profetito odan zemborona kano tontanonamu i zenime spiti i ine argasi ine polikuras meni. Ναι, η ερώτηση είναι πώς να προσευχηθώ όταν δεν μπόρεσα να κάνω τον κανόνα μου και δεν είμαι σπίτι ή είναι αργά ή είμαι κουρασμένη. Μπορούμε να ρωτήσουμε το πνευματικό μας προσωπικά ο καθένας για αυτές τις περιπτώσεις. Οπωσδήποτε, γενικά ισχύει αυτό που έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να μην κοιμηθούμε χωρίς να κάνουμε έστω κάτι. Κάτι πολύ λίγο, όπου και αν είμαστε μπορούμε να κάνουμε. Έτσι ίσως μία μετάνοια, ίσως 2 λεπτά την ευχή, το Κύριε Ιησού Χριστέ ελεησόν με, ίσως μία γραμμούλα από την Αγία Γραφή, κάτι λίγο να κάνουμε, να μην αφήσουμε τελείως τον κανόνα μας. Ceea ce ne-a stabilit, am stabilit împreună cu părintele duhovnic, este foarte important să nu mergem la culcare fără să spunem măcar o mică rugăciune, măcar un minut să spunem o mică rugăciune, să spunem Doamne Iisuse Hristoase, miliește-mă, să citim puțin din Sfânta Scriptură, orice ar fi, doar să nu mergem la culcare fără să spunem rugăciunea. Είναι πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ότι πρέπει να προσευχόμαστε αδιάλειπτα. Όλη η μέρα μας δηλαδή να είναι μια συνεχής προσπάθεια να επικοινωνούμε με τον Θεό. Είναι πολύ σημαντικό να realizăm ότι πρέπει να ne rugăm neîntrerupt. Πρέπει να întreaga zi trebuie să comunicăm cu Dumnezeu și să ne rugăm Lui. Να λέμε το Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησόν με ή έστω το Κύριε ελέησόν σε όλη τη διάρκεια της ημέρας ή και το απλό Χριστέ μου βοήθησέ με, ελέησέ με. Πρέπει να σπουνε, σε παρκούσουν τρέχει ζήλε, Ιωάννη Ιησού σε ζητάσει μιλιέστε μα. Δάτε μου ποτέ σε σπουνε, Ιωάννη Ιησού σε ζητάσει μιλιέστε μα, σε σπουνε, μακάρ, Ιωάννη Ιησού σε τότε ζήλα. Και δάτε μου ποτέ σε σπουνε, νίκη αυτά, εκείνο που πρέπει να προσέχουμε είναι να μην χάνουμε χρόνο. Όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού σε όλη τη διάρκεια της ημέρας, τότε και αυτό είναι μία προσευχή. Όταν αισθανόμαστε ότι είμαστε μπροστά στο Θεό και κάνουμε το θέλημά Του. Fiecare zi și suntem plăcuți lui Dumnezeu, facem lucruri plăcute lui Dumnezeu, aceasta este în sine o rugăciune, o rugăciune neîntreruptă. Όταν κάνουμε το θέλημα του Θεού κάθε στιγμή, με φόβο Θεού, έχοντας την βεβαιότητα ότι κάνουμε υπακοή στο Θεό, τότε αυτό είναι προσευχή. Atunci când facem voia lui Dumnezeu, atunci când le facem pe toate cu frică de Dumnezeu și tot ceea ce facem este plăcut lui, toate acestea sunt considerate o rugăciune. Και εφόσον προσπαθούμε να κάνουμε αυτές τις λεγόμενες σαϊτευτικές προσευχές, δηλαδή σαν σαΐτες, σαν μικρά θα λέγαμε βέλη, τα οποία φεύγουν από την καρδιά μας προς τον Θεό, κάποιες πολύ σύντομες ευχές στη διάρκεια της ημέρας. Αυτό πάλι, θα λέγαμε, μας κρατάει σε κοινωνία με τον Θεό. Le spunem neîncetat, toate acestea sunt parte din rugăciunea neîntreruptă. Αν λειτουργούμε έτσι στη διάρκεια της ημέρας, τότε, στο τέλος της ημέρας που θα πούμε
Ο Άγιος μία ολόκληρη μέρα ήταν με το γέροντά του στην πόλη, στο διακόνημα, στην υπακοή. Στο τέλος της ημέρας, ο γέροντάς του του είπε να πεις μόνο το Τρισάγιο και να κοιμηθείς. Δεν πρόλαβε να τελειώσει το Τρισάγιο και είδε το άκτιστο φως. Γιατί όλη την ημέρα ήταν στην υπακοή, στο έργο του Θεού. Έτσι και η μητέρα, όταν όλη την ημέρα εργάζεται το έργο του Θεού, διακονώντας την οικογένειά της, παίρνει πάρα πολύ χάρη και το αισθάνεται με τη μικρή προσευχή που θα καταφέρει να κάνει στο τέλος της ημέρας. Αυτά. Ωραία. Με συγχωρείτε να πω λίγο. Διάννα, εσύ που βάτε όντε σε αούτε κόμμα του λεφτά. Δελατσίνε, τα σηκούν. Μαρία Μοράρ. Μαρία Μοράρ, δάτα σου πάρτε στο νούμα αφές τα ουσίμ κόμμα του δεφόν, δελατσίνε. Μουσουμίμ. Ωραία. Επόμενη ερώτηση είναι, αν την δίν, σας citesc multe rugăciuni din cartea de rugăciuni, dar nu îmi pot menține atenția mult timp. Cum este mai bine să fac? Mai puține rugăciuni citite? Tino na diavado, poles prosecchies, apto biblio prosecchies, ala ze boron a cravisto din prosofimu, diapoli. Τι να κάνω, πώς είναι καλύτερα να κάνω, λιγότερες προσευχές, δεν ξέρω τι να κάνω. Η ερώτηση είναι, τίνω να κάνω πολλές προσευχές από βιβλία προσευχής, από προσευχητάρια, αλλά δεν μπορώ να συγκεντρώσω για πολύ το νου μου, φεύγει ο νους μου. Τι πρέπει να κάνω λιγότερες προσευχές. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε να κάνουμε λιγότερες προσευχές και να τις λέμε προσεκτικά, γιατί ο σκοπός δεν είναι να πούμε πολλές προσευχές χωρίς να παρακολουθούμε, αλλά αυτά που θα πούμε να παρακολουθούμε, να ξέρουμε, να καταλαβαίνουμε αυτά που λέμε. Επίσης, πρακτικά, όπως έλεγε και ο Άγιος Παΐσιος, βοηθάει για να συγκεντρώσουμε το νου μας πριν από την προσευχή κάτι να διαβάζουμε. Μπορούμε να διαβάσουμε ένα κομμάτι από την Αγία Γραφή, από την Καινή Διαθήκη. Μπορούμε να διαβάσουμε κάποια αποφθέγματα, κομμάτια από το γεροντικό, από τα ρητά των Αγίων. Ο νους μας τότε πηγαίνει στην έρημο και θυμόμαστε τη ζωή των ασκητών. Γιούντου νόστρου συνήθεια νοάστρα, πούντς πετύχε λάτε
gândul de expediție spre deșert, spre viața părinților și intră mai bine în rugăciune. Επίσης, κάτι άλλο που μπορεί να βοηθήσει είναι πριν διαβάσουμε τις προσευχές από τα βιβλία της Εκκλησίας, να πούμε δύο λόγια δικά μας, από την καρδιά μας, στο Χριστό. Βοηθάει να μιλήσουμε με αγάπη στο Χριστό μας και να επικαλεστούμε και τους Αγίους και μάλιστα αυτούς στους οποίους έχουμε μια περισσότερη οικειότητα και συμπάθεια. Είναι πολύ ωφέλιμο να έχουμε κάποιους Αγίους που να τους επικαλούμαστε συνέχεια. Και έτσι να καλλιεργήσουμε μια προσωπική σχέση με τον Χριστό μας και τους Αγίους μας. Αυτά τα λίγα λόγια που θα πούμε από την καρδιά μας στην αρχή της προσευχής μας θα μας φέρουν κατάνοιξη και ίσως δάκρυα. Και έτσι συγκεντρωμένοι έχοντας συγκεντρωμένο το νου μας, να μπορέσουμε μετά να διαβάσουμε και τις καθιερωμένες προσευχές της Εκκλησίας από το βιβλίο, από το προσευχητάριο. Όταν φεύγει ο νους μας στην προσευχή, δεν πρέπει να στενοχωριόμαστε. Λέει ο Άγιος Ιωάννης της Κλίμακος. Μη στενοχωριέσαι όταν φεύγει ο νους σου στην προσευχή, αλλά να χαίρεσαι που το κατάλαβες και τον επαναφέρεις. Αυτό. Ωραία. Αμέσως. Ένα λεπτάκι. Κοπήλου εσύ εμβατάς και σκούνα ρουγαζούνε ανάγκια μέσαι, εμπρεούνο που μπορείσαι. Κουνσούνται από φάρτα, σύ περσόνε καλυμούσουνται από μανιστεστέριλε ρελίγιοάσε, μα ρεφέρ μάλες λαστόφρι, νούμα εσκούνε ρουγαζούνε. Διέου μανκίν, σύ σκούν ρουγαζούνε αγκούν. Dar cum îi explic unui copil mic acest comportament diferit? Λοιπόν, λέει μια μητέρα, το παιδί διδάσκεται να λέει την προσευχή πριν από το γεύμα μαζί με τους γονείς. Όταν υπάρχουν άνθρωποι παρόντες εκεί στο τραπέζι που δεν συμφωνούν με τις θρησκευτικές εκδηλώσεις και εδώ η μητέρα αναφέρεται ειδικά στα πετερά, δεν λέμε την προσευχή. Εγώ κλείνω, λέει η μητέρα, και λέω την προσευχή μέσα μου. Αλλά πώς μπορώ να εξηγήσω αυτή την κατάσταση σε ένα μικρό παιδί? Η ερώτηση είναι η εξής. Διδάσκουμε το παιδί να λέει την προσευχή, την καθιερωμένη, πριν από το γεύμα, στο τραπέζι. Όταν υπάρχει και κάποιο άλλο πρόσωπο, όπως η πεθερά, η οποία δεν συμφωνεί με αυτή την προσευχή, εγώ, λέει η μητέρα, λέω την προσευχή από μέσα μου.
πώς μπορώ να διδάξω και τι να διδάξω στο παιδί, στο μικρό παιδί σχετικά με αυτό. Λοιπόν, η απάντηση είναι ότι η μητέρα και ο πατέρας είναι οι κύριοι υπεύθυνοι για την αγωγή του παιδιού. Răspunsul la această întrebare este că mama și tatăl acestui copil sunt responsabili principali în față de copilul respectiv. Δεν πρέπει να επιτρέπουν σε κανέναν άλλο να παρεμβαίνει και να καθορίζει την αγωγή του παιδιού τους. Nu trebuie să permită nimănui să intervină în educația pe care o fac ei copilului lor. Ο ίδιος ο Κύριος μας δίδαξε ότι πρέπει να προσευχόμαστε πριν φάμε, όπως το έκανε και ο ίδιος πριν από το θαύμα της διατροφής των πεντακισχυλίων, των 5.000. Επομένως πρέπει να διδάξουμε το παιδί να κάνει υπακοή στο Χριστό και όχι σε οποιοδήποτε πρόσωπο που του λέγει να κάνει κάτι άλλο. Așadar, prin urmare, trebuie să avem în vedere că noi trebuie să învățăm pe copil să asculte de Duhul Sfânt și să nu asculte de orice altă persoană care intervine peste învățătura lui Hristos. Επίσης πρέπει το παιδί να καταλάβει ότι αυτό που του λέει η μητέρα και ο πατέρας είναι αυτό που λέει ο Χριστός και αυτό πρέπει να κάνει από υπακοή στο Χριστό. Αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό να το καταλάβει το παιδί για να ενεργεί σωστά σε όλη του τη ζωή. Γιατί πάντοτε πρέπει να πειθαρχούμε να κάνουμε υπακοή στον Θεό και όχι στους ανθρώπους. Όταν οι Άγιοι Απόστολοι συνελήφθησαν από τους αρχιερείς και τους απαγορεύτηκε να μιλάνε, αυτοί είπαν «Δεν μπορούμε να σταματήσουμε να μιλάμε για τον Χριστό». Και έτσι δεν έκαναν υπακοή στους αρχιερείς, γιατί έκαναν υπακοή στον Χριστό. Έτσι πρέπει να κάνουμε όλοι οι χριστιανοί, πάντα να κάνουμε υπακοή στον Χριστό και όχι σε ανθρώπους. Αυτό πρέπει να το καταλάβει και το παιδί. Εάν τώρα η πεθερά δεν συμφωνεί με την προσευχή, θα μπορεί να μην είναι παρούσα στο τραπέζι. Αλλά δεν έχει κανένα δικαίωμα να εμποδίζει το παιδί, το εγγόνι της, να προσευχηθεί. Σύμφωνα με τις οδηγίες της μητέρας του. Αυτό. Iar socrii mei spun să nu mai cânte.
παιδί της, τραγουδά τη διάφορα τροπάρια και οι πεθεροί του λένε να μην θέλουν πια. Η ερώτηση είναι πώς να αντιδράσει μία μητέρα όταν το παιδί ψάλλει τροπάρια εκκλησιαστικά και οι πεθεροί, ο παππούς, η γιαγιά του λένε να μην ψάλλει. Φυσικά και δεν πρέπει να κάνει, η απάντηση είναι ότι φυσικά και δεν πρέπει να κάνει υπακοή το παιδί στον παππού και τη γιαγιά, αλλά στη μητέρα, στο Θεό. Αδιαλείπτως, συνεχώς πρέπει να προσευχόμαστε και να υμνούμε το Θεό. Τι πιο ωραίο και πιο καλό από το παιδάκι να μάθει να ψέλνει, να λατρεύει, να δοξάζει το Θεό. Οπωσδήποτε θα πρέπει η μητέρα και το παιδί να πάρει αποστάσεις από τον παππού και τη γιαγιά που λένε τέτοια πράγματα και εμποδίζουν την προσευχή. Ο Κύριος ημών Ιησούς Χριστός μας είπε να κόβουμε το χέρι μας και να βγάζουμε το μάτι μας που μας σκανδαλίζει. Μάτι και χέρι είναι κάποιοι άνθρωποι πολύ κοντινοί μας, συγγενείς ή φίλοι, οι οποίοι όμως μας εμποδίζουν να πάμε στο Θεό. Όταν κάποιος μας σκανδαλίζει, δηλαδή μας εμποδίζει να πάμε προς τον Θεό, πρέπει να απομακρυνόμαστε από Αυτόν, ακόμα και αν είναι πολύ κοντινός μας άνθρωπος. Είναι πολύ καλύτερο να πάμε χωρίς αυτούς στον Παράδεισο παρά μαζί με αυτούς στην κόλαση, λέει ο Κύριος. Ή μάλλον πιο σωστά, όχι απλώς είναι καλύτερο, αλλά είναι αυτό το πρέπον, αυτό που πρέπει να κάνουμε. Γιατί ο σκοπός που ήρθαμε εδώ στη ζωή, στην ύπαρξη, είναι να πάμε στον Θεό και όχι απλώς να περάσουμε καλά για κάποια χρόνια εδώ στη γη με κάποιους άλλους ανθρώπους. Είναι καλύτερα να είμαστε μόνοι μας, χωρίς δηλαδή παρέες ανθρώπινες, για να έχουμε το Θεό μαζί μας. Παρά να είμαστε με ανθρώπους και να χάσουμε τον Θεό. Και επίσης να κινδυνέψουμε να χάσουμε και τα παιδιά μας, γιατί οι συναναστροφές μας επηρεάζουν πάρα πολύ και τα παιδιά μας.
pericol pe copiii noștri, fiindcă tot ceea ce facem îi influențează direct. Ειδικά στη σημερινή εποχή είναι πάρα πολύ δύσκολο να βρούμε σωστούς ανθρώπους, σωστούς χριστιανούς, ορθοδόξους, που μπορούμε να συναναστραφούμε. Mai ales, special în timpurile noastre, este foarte greu să găsim oameni cu care să ne scopim și care să ne ajute în drumul nostru duhovnicesc. Γι' αυτό να μην παραξενευόμαστε εάν δεν βρίσκουμε ανθρώπους για να κάνουμε παρέα στην αναστροφή. Οι περισσότεροι σήμερα άνθρωποι και οι χριστιανοί, οι λεγόμενοι της Εκκλησίας, ζούνε κοσμικά και όχι ορθόδοξα χριστιανικά. Από όλους αυτούς πρέπει να πάρουμε αποστάσεις, να απομακρυνθούμε. Βεβαίως θα τους αγαπούμε στην καρδιά μας όλους, αλλά δεν επιτρέπεται να συναναστρεφόμαστε και να τους λέμε τα οικογενειακά μας, τα μυστικά μας κλπ. Ακόμα και από τους συγγενείς μας, τους κατασάρκα συγγενείς μας, θα πρέπει να απομακρυνθούμε εφόσον αυτοί ζουν κοσμικά και συμβουλεύουν κοσμικά και εμάς και τα παιδιά μας. Αυτά. Este sau poate fi rugăciunea lui Hristos din grădina Ghetsimani o inspirație pentru rugăciunea ce face mama pentru familia ei? Ierotisine, dexteran catalava vivot, ine ibori naine i prosfetitu Hristu ton tipo tu Ghetsimani na potelesi evne για την προσευχή που κάνει η μητέρα για την οικογένεια της. Η ερώτηση είναι εάν η προσευχή που έκανε ο Κύριος στη Γεθσημανή μπορεί να είναι έμπνευση, να αποτελέσει έμπνευση για την προσευχή που κάνει η μητέρα για την οικογένειά της. Ναι, ίσως θέλει μία διευκρίνηση τι εννοεί. Ο Κύριος στη Γεθσημανή παρακάλεσε τον ενουρανής πατέρα του, εάν είναι δυνατόν, να παρέλθει το ποτήριο, δηλαδή αυτή όλη η προκειμένη θανάτωσή του και ο σταυρός του, η σταύρωσή του. Αλλά στη συνέχεια είπε, όχι ό,τι θέλω εγώ, αλλά ό,τι θέλεις εσύ. Αυτός ο λόγος του Κυρίου, δηλαδή το να γίνεται πάντοτε το θέλημα του Θεού στη ζωή μας, αυτός βεβαίως πρέπει να είναι και δικός μας λόγος κάθε στιγμή. Δηλαδή κάθε στιγμή να παρακαλούμε τον Κύριο και Θεό μας
να γίνεται το θέλημά Του στη ζωή μας. Αυτό βεβαίως είναι η τέλεια προσευχή, όπως μας τη δίδαξε άλλωστε και ο ίδιος ο Κύριος με το Πάτερ ημών. Με αυτή την έννοια, βεβαίως, η προσευχή του Κυρίου στη Γεθσημανή είναι πηγή έμπνευσης και για μας. Δηλαδή και εμείς, όπως ο Κύριος, θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι κάθε στιγμή να θυσιαστούμε για χάρη της πίστεως και της αγάπης μας στο Χριστό. Αυτό. Ωραία. Επόμενη ερώτηση. De ce în rugăciuni cerem mai întâi sănătatea și apoi mântuirea? Din cauza neputinței noastre sau pentru smerita cugetare pentru a nu cădea în mântrie? Ierotisine. Iartis ditame din igia prota și prosesiet cu canume και μετά την σωτηρία, λόγω της αδυναμίας μας ή της ταπεινής σκέψης, για να μην πέσουμε στην υπερηφάνεια. Η ερώτηση είναι, γιατί ζητάμε πρώτα την υγεία μας στις προσευχές μας και μετά τη σωτηρία μας. Αυτό γίνεται γιατί έχουμε αδυναμία ή γιατί είμαστε ταπεινοί. Απάντησης, πρέπει πρώτα να ζητάμε τη σωτηρία μας. Και θα τολμούσα να πω τίποτε άλλο. Αυτό είναι το τέλειο. Γιατί αυτό μας είπε ο Κύριος. Ο Κύριος μας δίδαξε, ζητείτε πρώτο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Δηλαδή να ζητάμε πρώτα και κυρίως και μόνο τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη, δηλαδή το σύνολο των αρετών. Και όλα τα άλλα, δηλαδή το φαγητό, το ένδυμα, ό,τι χρειαζόμαστε για να συντηρηθούμε και να έχουμε υγεία, θα μας τα δώσει Εκείνος. Εκείνος θα φροντίσει για όλα τα υπόλοιπα. Βλέπουμε και στη ζωή του Κυρίου, όταν του ζητούσανε ένα θαύμα, μία θεραπεία σωματική, τους ρωτούσε πρώτα αν πιστεύουν σε Αυτόν. Γιατί ήθελε πρώτα να θεραπευτεί η ψυχή τους με την πίστη σε Αυτόν και μετά, εφόσον θεραπευόταν η ψυχή, τους θεράπευε και το σώμα. Ο Χριστός ορμαρεά,
și abia apoi să-i vindece și trupul. Ansi tame prota tin igia che metà ti sotiria, simeni oti den imaste anthropi pneumatiki, alla anthropi cosmiki, pu echume filaftia. Dacă cerem prima dată sănătatea și nu mântuirea, când ne rugăm, înseamnă că nu suntem oameni duhovnicești. Înseamnă că suntem oameni care căutăm cererea ale Lui. Filaftia simeni mia alogi agapi sto soma, mia agapi υπερβολική και εμπαθής στο σώμα. Suntem iubitor de trup, de carne, suntem iubitor de tot ceea ce presupune sinele nostru. Ο άνθρωπος του Θεού θέλει να είναι με τον Χριστό και δεν φοβάται ούτε την αρρώστια ούτε το θάνατο. Un om al lui Hristos este un om care iubește pe Hristos, este un om care nu se teme nici de boală, nu se teme nici să moară. Βεβαίως, ανθρωπίνος κάνει ό,τι πρέπει για να έχει υγεία και το σώμα, αλλά πρώτα απ' όλα φροντίζει για τη σωτηρία του. Bineînțeles, omenește και vorbim, facem tot ce putem ca să fim sănătoși, ca să nu ne bolnăvim. Însă, în primul și în primul rând, trebuie să ne rugăm pentru mântuirea noastră. Επομένως, κάποιος που ζητάει πρώτα την υγεία του σώματος, σημαίνει ότι ακόμα δεν έχει καθαριστεί από τα πάθη και χρειάζεται ακόμα περισσότερη πνευματική γνώση και μετάνοια. Prin urmare, putem spune că cineva care se roagă în primul și în primul rând pentru sănătate și nu pentru mântuire, încă nu s-a curățat de toate patimile, și are nevoie de multă rugăciune, multă pocăință ca să se curețe. Asta. Orea, epomeni erotici, în alevdati, în alevdati, în alevdati, ce facem când copiii încep să se certe sau să se bată sau să facă gălăgie la rugăciune? Mia mitera lei. Fina ca anume, otan tatezia, artisun che urliazun, in activisun o eno astonalona, otan cam ego postriti. Η ερώτηση είναι τι να κάνω όταν κάνω προσευχή, λέει μια μητέρα, και τα παιδιά αρχίζουν να φωνάζουν, να ουρλιάζουν κλπ. Νομίζω εκείνη την ώρα πρέπει να επιμείνεις την προσευχή και ο Θεός θα παρέμβει και θα ειρηνέψουν τα παιδιά. Η προσευχή τα διορθώνει όλα. Και ο Θεός θα φωτίσει τα παιδιά να ειρηνέψουν. Γενικά η μητέρα πρέπει να δίνει αρκετό χρόνο στην προσευχή και με τη δύναμη του Θεού να διορθώνει τα παιδιά και όχι με τη δική της δύναμη. Βέβαια, κάποιες στιγμές θα χρειαστεί και η ίδια να παρέμβει δυναμικά, αλλά το κύριο βάρος πρέπει να το ρίξει στην προσευχή. Αυτό. Ωραία. Άλλη ερώτηση από μία
Ελληνίδα, στο κομποσκήνι βάζουμε ονόματα νοητά, τα γράφουμε ή κατά ομάδες. Ένα λεπτάκι να μεταφράσω στα ρουμανικά. Κνερουγκόντε μετανιέρ, σπούνεμ νούμελε ον μίντια νουάστρα, λετσιτήμ, σαν λεγρουπόμο πε γρούπου. Αυτό. Εάν η ερώτηση είναι αν στο κομποσκήνι βάζουμε ονόματα, τα γράφουμε ονομαστικά ένα-ένα ή κατά ομάδες. Μπορούμε να κάνουμε και το ένα και το άλλο. Μπορούμε, για παράδειγμα, στην αρχή να πούμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησε τους δούλους σου, τάδε και τάδε και τάδε», τα ονόματά τους. Και να συνεχίσουμε «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησέ μας». Και να είναι όλοι μέσα στην ευχή. Μπορούμε επίσης να κάνουμε και προσευχή για ομάδες ανθρώπων, όπως έκανε και ο Άγιος Παΐσιος. Για παράδειγμα, για τους αναπήρους, για τα παιδιά που τρέχουν με τις μηχανές, για τους αλκοολικούς, για τους ναρκωμανείς, για τους αμετανόητους, για αυτούς που θέλουν να αυτοκτονήσουν κλπ. Pentru cei care vor să se sinucidă, pentru cei care au droguri, pentru cei care conduc motocicletele, pentru cei care sunt imobilizați și alte categorii. Asta. Orea, ali erotici. Pentru preoți există o rugăciune anume? Άλλη ερώτηση, για τους ιερωμένους υπάρχει κάποια ξεχωριστή προσευχή? Η ερώτηση είναι αν υπάρχει μια ιδιαίτερη προσευχή για τους ιερωμένους, για τους κληρικούς. Η απάντηση είναι ότι μπορούμε και για αυτούς να κάνουμε το «Κύριε Ιησού Χριστέ ελέησε» και να προσθέτουμε όλους τους κληρικούς. Και μπορούμε να πούμε και πιο έτσι, λεπτομερώς, τους πατριάρχες μας, τους επισκόπους μας, τους ιερείς, τους διακόνους, τους μοναχούς, τις μοναχές, όλους αυτούς που είναι ιερωμένοι, που είναι στην τάξη του κλήρου, είτε ανώτερη κληρική είτε κατώτερη κληρική. Μπορούμε επίσης να πούμε και άλλες λέξεις εκτός από το ελέησέ τους, να πούμε φώτισέ τους, έτσι ώστε να ορθοτομούν το λόγο της αληθείας, δηλαδή να κηρύττουν ορθά, ορθόδοξα, τα ορθόδοξα δόγματα, την ορθόδοξη πίστη και την ορθόδοξη ζωή, το ορθόδοξο ήθος. Να προσευχόμαστε να μην πέφτουν στις διάφορες αιρέσεις, όπως είναι η μεγάλη πανέρεση του οικουμενισμού ή σε διάφορες άλλες παρεκτροπές, είτε ως προς το δόγμα, είτε ως προς την ζωή. În timpurile noastre ecumenismul, erezia ecumenismului, sau putem spune pur și simplu să nu se abată de la dogmă, să nu se abată de la dreapta credință. Altă întrebare. Dacă ascultăm rugăciuni,
δηλαδή στον Θεό αυτό το πράγμα. Η ερώτηση είναι αν μία μητέρα εργάζεται, μαγειρεύει ή ασχολείται με τα παιδί της και την ίδια ώρα ακούει προσευχές, παρακλήσεις, εάν αυτό αρέσει στο Θεό ή όχι. Και βέβαια αρέσει, η απάντηση είναι ότι βεβαίως αρέσει και η προσπάθεια θα πρέπει να είναι να παρακολουθεί όσο μπορεί εργαζόμενη τις διάφορες παρακλήσεις και προσευχές που ακούγονται. Να συγκεντρώνει δηλαδή το νου της. Așadar, să-și concentreze toată mintea pe cât posibil la cuvintele ce se spună, rugăciunile respective. Βεβαίως θα πρέπει να προσπαθεί να βρίσκει έστω και λίγη ώρα που να είναι τελείως αφοσιωμένη στην προσευχή και να μην κάνει κάτι άλλο. De asemenea, este ar fi foarte indicat să găsească un moment chiar de scurtă durată în care să se dedice complet rugăciunii. Asta. Ωραία, άλλη ερώτηση. Νομίζω δύο έχουμε ακόμα και τελειώσαμε. Ένα λεπτάκι. Fiul cel mare, 29 de ani, s-a îndepărtat de biserică și de credință în perioada studenției. Fica, 20 de ani, are același comportament de ceva vreme. Nu respinge cele ale credinței, dar la biserică vine din ce în ce mai rar. Ce să fac? Să insist să vină la biserică cu fermitate sau să-l rog pe Hristos să lucreze pentru ei. Eu îmi cam reproșez lipsa de fermitate. Λοιπόν, η ερώτηση είναι, η μητέρα λέει, ο γιος μου, ο μεγαλύτερος μου γιος, 29 χρονών, λίγο, δηλαδή, δεν έρχεται στην εκκλησία πια από τότε που ήταν στο πανεπιστήμιο. Η κόρη μου, που είναι 20 χρονών, εδώ και λίγο καιρό, άρχισε να μην μπει στην εκκλησία. Και λέει, τι να κάνω, η μητέρα, να μιλήσω και να της γνωρίζω να έρθει στην εκκλησία ή να κάνω προσευχή στον Θεό και να δουλεύει εκείνος για μένα. Εγώ λίγο φοβάμαι ότι δεν είμαι όσο σκληρή θα έπρεπε. Η ερώτηση είναι από μία μητέρα που έχει δύο παιδιά, ένα γιο 29 ετών και μία κόρη 21. Ο γιος από τότε που πήγε στο πανεπιστήμιο έφυγε από την εκκλησία ενώ πρώτα πήγαινε και η κόρη επίσης έχει απομακρυνθεί από την εκκλησία. Και η μητέρα ρωτάει τι πρέπει να κάνει, να τους μιλήσει ή να δοθεί στην προσευχή και φοβάται ότι δεν είναι τόσο αυστηρή όσο έπρεπε. Η απάντηση είναι ότι πλέον τώρα, στην ηλικία που είναι τα παιδιά, το πιο σωστό είναι να κάνει πολύ προσευχή. Επίσης, να κάνει και κάποιες θυσίες για τα παιδιά της. Για παράδειγμα, μπορεί να κάνει μια επιπλέον νηστεία, παραδείγματος χάρη τη Δευτέρα. Επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, να κόψει κάποια αδυναμία της, η οποία πολλές φορές είναι και αμαρτία. Για παράδειγμα, αν καπνίζει ή αν βάφεται, αν στολίζεται, αν φοράει παντελόνια, να τα σταματήσει όλα αυτά, για χάρη βεβαίως πρώτα του Θεού, αλλά και του παιδιού της, των παιδιών της.
să renunțe la ceva ce îi aduce plăcere. Ca de exemplu, în primul rând trebuie să facă lucrul ăsta de dragul lui Dumnezeu și în al doilea rând de dragul copiilor, ca să se îndrepte. Un lucru, de exemplu, ar fi dacă fumează să înceteze să fumeze, dacă poartă pantaloni să înceteze să mai poarte, dacă se boxește, dacă se machiază să înceteze să mai facă toate aceste lucruri. Επίσης πάλι όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος και άλλοι Άγιοι Πατέρες μας λένε να αποφεύγει να πηγαίνει για παράδειγμα στις παραλίες, στη θάλασσα όπου γίνονται πάρα πολλές αμαρτίες και με τα μάτια και γενικά πολύ εύκολα εκεί αμαρτάνει ο άνθρωπος. Άλλωστε υπάρχουν και ιεροί κανόνες που απαγορεύουν να λούζονται μαζί άντρες και γυναίκες. Κάνοντας αυτές τις μικρές εντός εισαγωγικών θυσίες, η προσευχή μας έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Επίσης, όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, βασιζόμενος στα λόγια του Κυρίου, μπορεί να συνεννοηθεί με το σύζυγό της να κάνουν μαζί προσευχή για τα παιδιά την ίδια ώρα, έστω 2 λεπτά. Πορφύριος. Γιατί είπε ο Κύριος, όταν 2 συμφωνήσουν και μου ζητήσουν κάτι, εγώ θα τους το κάνω. Όταν λοιπόν η μητέρα με τον πατέρα ή έστω με κάποιο άλλο πρόσωπο ταυτόχρονα την ίδια στιγμή προσεύχονται για τα παιδιά που έχουν φύγει από τον Θεό, τότε αυτή η προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη. Επίσης βοηθάει πάρα πολύ να κάνει η μητέρα μια καλή γενική εξομολόγηση όλη της τη ζωή. Γιατί οι αμαρτίες των γονέων παιδεύουν τα παιδιά, δηλαδή έχουν αντίκτυπο και συνέπειες στα παιδιά. Για παράδειγμα, λέει η Αγία Γραφή ότι τα παιδιά των μοιχών είναι ατέλεστα. Δηλαδή, τα παιδιά των γονέων που κάνουν μοιχεία είναι ανεπρόκοπα, δεν κάνουν προκοπή. Γι' αυτό θα πρέπει οι γονείς να εξομολογούνται σωστά και να μετανοούν ειλικρινά για τις αμαρτίες τους, έτσι ώστε να βοηθούνται και τα παιδιά τους. Ο Άγιος Πορφύριος έλεγε ότι η αγωγή στα παιδιά γίνεται κυρίως τα πρώτα 7 χρόνια. Μια
în principal în primii 7 ani de viață. Εκείνα τα χρόνια θα πρέπει οι γονείς να διδάξουν στα παιδιά την χριστιανική ζωή. Να τα διδάξουν πρώτα με τη ζωή τους και μετά και με τα λόγια τους. Μετά τα 7, έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, είναι πολύ δύσκολο να αλλάξουμε αυτό που έχει περάσει μέσα στο παιδί. Μετά τα 7, κυρίως θα πρέπει να αγωνιστεί ο πατέρας και η μητέρα με την προσευχή και το προσωπικό παράδειγμα που θα δώσει στο παιδί. Επίσης, θα πρέπει να δείξει και πολύ αγάπη. Αυτό. Ωραία. Και έχουμε τρεις ερωτήσεις από τις Ελλήνες. Λοιπόν, είναι απαραίτητο να προσεύχονται όλα τα μέλη της οικογένειας μαζί ή το κάθε μέλος ξεχωριστά. Este necesar, este obligatoriu să se roage toți membrii familiei împreună sau fiecare membru separat? Η ερώτηση είναι αν είναι απαραίτητο στην οικογένεια να προσεύχονται όλα τα μέλη μαζί ή το καθένα χωριστά. Η απάντηση είναι ότι και το ένα και το άλλο και τα δύο πρέπει να γίνονται. Η κοινή προσευχή χρειάζεται έστω λίγο το πρωί και το βράδυ καθώς και το τραπέζι και βεβαίως και η προσωπική προσευχή του καθενός και ο προσωπικός του κανόνας. Η κοινή προσευχή έχει πολύ μεγάλη δύναμη και η οικογένεια με την κοινή προσευχή ενώνεται, αποκτά ενότητα, συνοχή. Και έτσι γίνεται η οικογένεια μια μικρή εκκλησία. Οπωσδήποτε βέβαια χρειάζεται και ο προσωπικός κανόνας, όπως το είπαμε και προηγουμένως στην εισαγωγή. Αυτό. Λοιπόν, ευλογείτε, μπορούμε να ακούμε ψαλμούς του Δαβίδ ενώ κάνουμε δουλειές, όταν διαβάσουν αυτό, νομίζω ότι έχουμε πει αυτά. Απαντήθηκε. Ενώ, όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή στο παιδί καθιστή, πιάνεται σαν προσευχή. Η ερώτηση είναι όταν διαβάζουμε την Αγία Γραφή στο παιδί, εάν αυτό πιάνεται ως προσευχή. Ναι, είναι, η απάντηση είναι ότι η μελέτη της Αγίας Γραφής είναι, θα λέγαμε και αυτό, ένα είδος προσευχή. Άλλωστε βλέπουμε μέσα στην λατρεία μας, έχουμε την ανάγνωση του Αποστολικού και του Ευαγγελικού κειμένου. Έτσι, διαβάζουμε και τις επιστολές και το Ευαγγέλιο. Και
de altfel, vedem în sluștele care se fac la biserică că citim pericope din, din Evanghelie, precum și la apostol când din nou se citește în Sfânta Scriptură. Αλλά δεν πρέπει να γίνεται μόνο αυτό, θα πρέπει να γίνεται και η συνηθισμένη προσευχή και η μελέτη της Αγίας Γραφής να γίνεται μέσα στην ατμόσφαιρα της προσευχής. Οπότε είναι πολύ καλό να διαβάζουμε στα παιδιά την Αγία Γραφή και να την εξηγούμε με απλά λόγια και επίσης να κάνουμε προσευχή και πριν και μετά από την ανάγνωση της Αγίας Γραφής. Πριν την ανάγνωση προσευχόμαστε για να μας φωτίσει ο Θεός να καταλάβουμε το νόημα της Αγίας Γραφής και μετά την ανάγνωση προσευχόμαστε για να εφαρμόσουμε αυτά που μας δίδαξε ο Λόγος του Θεού. Αυτά. Ωραία. Άλλη ερώτηση είναι, λοιπόν, Πάτερ, πάλι από μια κυρία Ελληνίδα. Πάτερ, όταν οι γονείς δεν μεγαλώσαν σε χριστιανικό περιβάλλον και δυστυχώς ξεκίνησαν να έρθουν χριστιανικά όταν τα παιδιά ήταν 15 ετών. Έτσι δεν μετέδωσαν στα παιδιά χριστιανικές αρχές, επειδή και οι ίδιοι δεν είχαν. Τώρα τα παιδιά που είναι ενήλικα αντιδρούν σε όλα, τους φαίνονται περίεργα και παράλογα. Μας είπατε ότι μόνο η προσευχή και οι θυσίες βοηθούν. Όμως, πώς αντιμετωπίσουμε το αίσθημα ενοχής που έχουμε, ότι φταίμε, αλλά και εμείς δεν είχαμε βάση. Πώς αντιμετωπίσουμε το αίσθημα βάρους και ενοχής ως γονείς. Ένα λεπτάκι μόνο να μεταφράσω, Πάτερ, αν ευλογείτε. Ατούτσι κοντ παρήνθη νοά κρεσκούτουν εντρουν μέδιου κρεστίν και δίν ποτάτε αν τσεπούς θα κρεάστε εντρουχ κρεστίν ατούτσι κοντ κοπίοι αβιάου 15 άνι. Astfel, nu au transmis copiilor lor Duhul creștin, fiindcă nici ei nu l-au avut. Acum, că copiii sunt maturi, adulți, reacționează la orice și mi se pare totul ciudat și ne la locul lor. Mi-a spus că doar rugăciunea și jertfele ajută. Totuși, cum ne raportăm la sentimentul de vină pe care îl avem. Noi suntem de vină, dar nici noi nu am avut o bază. Cum ne comportăm și cum ne raportăm la acest sentiment de greutate și de vină pe care îl purtăm ca părinți? Serios să facem. Ne. Συμβαίνει πολλές φορές οι γονείς όταν ξεκινάνε την οικογένεια να μην έχουν χριστιανική αγωγή, χριστιανικές βάσεις. Οπότε γεννιούνται τα παιδιά, μεγαλώνουν σε ένα περιβάλλον μη χριστιανικό και κάποια στιγμή οι γονείς σε ηλικία 15 ετών των παιδιών να μετανοούν, να αλλάζουν ζωή. Τα παιδιά όμως τότε αντιδρούν και δεν θέλουν να ακολουθήσουν τους γονείς. Και είπαμε ότι βοηθάει τότε μόνο η προσευχή και οι νηστείες,
Αλλά πώς αντιμετωπίζετε το αίσθημα της ενοχής που έχουν αυτοί οι γονείς γιατί δεν έδωσαν χριστιανική αγωγή στα παιδιά τους? Αυτή είναι η ερώτηση. Η απάντηση είναι η εξής. Είπαμε ότι βοηθάει η προσευχή, είπαμε για την κοινή προσευχή, είπαμε για τις νηστείες, είπαμε όμως και για τις άλλες θυσίες που μπορεί να κάνει η μητέρα, να κόψει τις διάφορες αδυναμίες της, που είναι και πολλές φορές και αμαρτωλές. Είπαμε επίσης για την μεγάλη δύναμη που έχει η γενική εξομολόγηση που μπορεί να κάνει η μητέρα και για την κοινή προσευχή με ένα άλλο πρόσωπο την ίδια ώρα. Έτσι τα θυμίζω αυτά, γιατί όντως μπορούμε να κάνουμε πολλά πράγματα για να βοηθήσουμε τα παιδιά. Να μην τα επαναλάβω τώρα, τα είπαν προηγουμένως. Τώρα, πώς θα αντιμετωπιστεί η ενοχή, τα αισθήματα ενοχής που έχουν αυτοί οι γονείς, έλεγε ένας σύγχρονος έτσι αγιασμένος γέροντας, να προσεύχονται και να λένε στον Θεό ότι εγώ, Θεέ μου, φταίω για τα παιδιά μου, συγχώρεσέ με. Δηλαδή να παίρνει επάνω του την αμαρτία, την αμαρτωλότητα των παιδιών. Θα προσπαθήσω να τα πω όλα. Περίτερα σπουδέ το εμπούς πάσατε τόσοι αγκαθείς που να ακούν. Ξιανούμε, το φάκο ρουκοτσούνε μάμα, το φάκο ρουκοτσούνε κοπή, το φάκο μίξ σακριφίτσι. Δεν ξένουν θέλω καρ' ελιαστούς ακούν κοίτευα μινούτε. Μάμα, σαν και τάτρα, οι δασκοί μου στον κοφτούν την οβάτ πάσατε προγρέσουν κοπίδουλοι. Πρέπει σε τις μεριάς τους και σε σπούνα σε σχέση του άπα την άσκητρα λόγη και σε εντσέρκε πριν ρουγκοτσίνα που καρό φάτε, μάμα, σε βγάζει με Θεό σε 40 μοίρα λούι, φάτε κοπίει. Όταν η μητέρα πάρει επάνω της την ευθύνη, αυτό κινεί θα λέγαμε τη συμπάθεια του Θεού και ο Θεός ελεεί τα παιδιά της ακριβώς επειδή η μητέρα φορτώνεται όλη την ευθύνη για την κακή συμπεριφορά των παιδιών. Έχοντας παράδειγμα και την Αγία Μόνικα, τη μητέρα του Αγίου Αυγουστίνου, μπορεί η κάθε μητέρα και ο κάθε πατέρας που μετανόησαν αργότερα εκ των υστέρων να επιμένουν στην προσευχή και στην όλη προσπάθεια και δεν αποκλείεται να έχουν τα ίδια καλά αποτελέσματα που είχε και η προσευχή της Αγίας Μόνικας και η οποία ανέδειξε τον Άγιο Αυγουστίνο. Επομένως, δεν πρέπει ποτέ να απελπιζόμαστε, ακόμα και αν δεν καταφέραμε να δώσουμε χριστιανική αγωγή στα παιδιά όταν ήταν μικρά, μπορούμε να τους εμπνεύσουμε τη μετάνοια όταν εμείς ζούμε έτσι όπως είπαμε. Όταν ζούμε εμείς σωστά,
δείχνουμε και στα παιδιά μας τι μπορούν και αυτά να γίνουν, εάν μας ακολουθήσουν. Dacă noi, ca părinți, trăim corect, trăim și suntem plăcuți lui Dumnezeu, atunci copiii noștri vor vedea acest lucru și, ne vor lua ca exemplu. Δηλαδή, εάν ακολουθήσουν τον Χριστό. Așadar, dacă îl urmează pe Hristos. Για παράδειγμα, εάν εμείς παραμένουμε ήρεμοι, ενώ μας περιμένουν να θυμώσουμε, αυτό είναι ένα πολύ δυνατό κήρυγμα για τα παιδιά. Dacă noi rămânem liniștiți, dacă noi nu ne pierdem cumpătul, acest lucru este foarte important pentru copii. Επίσης, όταν εμείς δεν χάνουμε ποτέ τη χαρά μας, γιατί όποιος έχει ενεργό το Άγιο Πνεύμα, έχει πάντοτε χαρά. Ο άνθρωπος που είναι μακριά από το Θεό δεν έχει ποτέ αληθινή χαρά. Όταν λοιπόν οι γονείς ζουν σωστά, θα έχουν αληθινή χαρά και αυτό, αν μη τι άλλο, θα προβληματίσει τα παιδιά τους. Και έτσι με την προσευχή τους και με το καλό τους παράδειγμα υπάρχει η πιθανότητα να ελκύσουν τα παιδιά τους στη μετάνοια. Αυτό. Ωραία, και έχουμε το τελευταίο. Τι κάνουμε όταν ne rugăm toată familia și unul dintre copii, 7 ani, se alătură mai târziu, pentru că nu a putut să vină de la început și face scandal să începem rugăciunile din nou. Fica lei mi amitera. Τι κάνουμε όταν κάνουμε προσευχή όλη την οικογένεια και ένα από τα παιδιά που είναι 7 χρονών έρχεται πιο μετά και κάνει φασαρία και ζητάει να αρχίσουμε τις προσευχές από την αρχή. Η ερώτηση είναι τι κάνουμε όταν όλη η οικογένεια προσεύχεται και ένα από τα παιδιά, μικρό παιδί, έρχεται αργότερα και ζητάει να ξαναρχίσουμε την προσευχή από την αρχή. Εντάξει, είναι ένα πολύ ειδικό ερώτημα, θα λέγαμε. Μπορούμε να πούμε στο παιδάκι ότι δεν έχει σημασία το ότι, ας πούμε, έχουμε ήδη ξεκινήσει την προσευχή και μπορεί και αυτός να συνεχίσει μαζί μας την προσευχή από το σημείο που μας βρήκε. Și că poate să continue și el alături de familie din punctul în care a ajuns. Και εάν θέλει μετά, αφού θα τελειώσουμε όλοι μαζί την προσευχή, να κάνει αυτό που δεν άκουσε, να το κάνει μόνος του μετά ή και μαζί μας. Și putem să-i spunem că după ce termină rugăciunea de la familie, el singur sau împreună cu familia poate să zică acea parte din rugăciune de la început la care a lipsit. Έχει σημασία να μάθουμε στα παιδιά να αγαπάνε το Θεό και όχι να τον φοβούνται σαν έναν αστυνομικό. Este de o deosebită importanță să învățăm pe copii să îl iubească pe Dumnezeu și nu să se teamă de el ca și cum ar fi un polițist rău.
Γιατί ο Θεός μας αγαπάει πάντα, ακόμα και όταν κάνουμε κάποιο λάθος. Και εκείνο που θα μας σώσει, θα μας πάει στον Παράδεισο, δεν είναι οι προσευχές μας και τα διάφορα καλά έργα μας, αλλά το δικό του έλεος. Αυτό. Ωραία. Τελείωσαμε, Πάτερ. Ωραία. Να κάνουμε την προσευχή μας. Ναι. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νίκαια Ιη και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Σώσον Κύριε των λαών Σου και ευλογήσον την κληρονομία Σου. Νίκας της βασιλεύση κατά βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δια του σταυρού σου πολίτευμα. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ελέησον και σώσον ημάς. Αμήν. Ο Θεός μαζί μας. Ευλογείτε. Ευχαριστούμε, Πάτερ. Το Θεό να ευχαριστούμε όλοι. Ο Κύριος θα μας ευλογεί όλους. Ευλογείτε. Να είστε καλά. Ωραία. Ευλογείτε. Κάτι ακούγεται πάρα πολύ.